να φτιάξω ένα αντίγραφο κλειδιού και έτσι θα έχω και τη δυνατότητα και να ξεκλειδώσω το αυτοκίνητό σας και να το βάλω μπροστά. Ενώ μόνο με το τηλεκοντρόλ μόνο θα ξεκλειδώσω το αυτοκίνητο, δεν θα μπορώ να το βάλω μπροστά. Ακούσαμε πολλά για σκάνερ. Εμείς προς το παρόν δεν είδαμε κανένα, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν. Αυτά τα σκάνερ όμως διαβάζουν μόνο τη συχνότητα κάποιου συναγερμού με παλιά τεχνολογία. Δηλαδή, πατώντας εμείς και ενεργοποιώντας το συναγερμό μας, είμαστε στην κλασική μας συχνότητα, στο 1004, το σκάνερ θα διαβάσει 1004 ή 100,4. Βγάζοντας όμως, θέλοντας να βγάλει ο συγκεκριμένος κλέφτης το συναγερμό, πατάει την ίδια συχνότητα, γιατί το σκάνερ έχει διαβάσει 1004. Εμείς όμως έχουμε μεταφερθεί στο 1007. Έτσι είναι ακατόρθωτο για τον κλέφτη να σπάσει τον κωδικό. Το immobilizer είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο μπαίνει μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, ναι. Μπαίνει κάτω από το ταμπλό, ναι. Συνδέεται κατευθείαν με τα καλώδια του κατασκευαστή, ναι. Σε τέτοιο σημείο που αφενός να μην υπάρχει πρόσβαση να μπορεί κάποιος να βρει τα καλώδια. Τα καλώδια του είναι όλα μαύρα. Ναι. Κανείς δεν πρέπει να γνωρίζει την τοποθέτηση του κάθε συναγερμού, δηλαδή τα σχέδια θεωρούνται απόρριτα. Μάλιστα. Και παγιδεύει τη μίζα, την τρόμπα βενζίνας και το κλειδί της μηχανής ταυτόχρονα. Να, κύριε Δημητρά, να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι. Υπάρχει όχι αντίληψη, αλλά πεποίθηση εδρεωμένη στον κόσμο ότι οι εταιρείες συναγερμών κατασκευάζουν τέτοια συστήματα, ανακαλύπτουν οι κλέπτες, ξανακλέβουν, κάνουν καινούρια για να αλλάζουν οι πελάτες συστήματα και να επικρατεί αυτός ο κύκλος του τζίρου και της κατανάλωσης από πλευράς εταιριών, γιατί οι πελάτες πάνε σαν κορέτα και πληρώνουν συνέχεια χρήματα. Ναι. Με συγχωρείτε για αυτή που χρησιμοποιώ, αλλά έτσι επικρατεί σαν πεποίθηση. Αυτό μπορείτε να μου το ανατρέψετε. Λοιπόν, ο συναγερμός δεν είναι ένα μαγικό μηχάνημα. Ναι. Ούτε μπορεί να πάρει ένα δίδυο τον κλέφτη ή να τον πιάσει στην αστυνομία. Ο συναγερμός είναι μια φιλοσοφία. Να σας πω, υπάρχει μια φιλοσοφία. Και σας το λέω αυτό με βάση την εμπειρία, γιατί ασχολούμαι με το θέμα από το 1976 που έχω κάνει την πρώτη μου έρευνα. Υπάρχει μια φιλοσοφία στην κλοπή. Ότι ο κλέφτης κλέβει, δηλαδή όσο γίνεται πιο γρήγορα, να κλέψει το αυτοκίνητο και να φύγει. Δηλαδή, εσείς λέτε τώρα ότι το σύστημα αυτό θα καθυστερήσει τον κλέφτη. Ναι. Αν είναι κάτι τέτοιο, είναι κάτι θετικό. Αυτό είναι. Δηλαδή, αυτό είναι το ζητούμενο. Η Ένωση Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Εταιριών γνωρίζει ότι άκλεφτο σύστημα στην ΕΜΟ δεν υπάρχει. Έτσι, δηλαδή, αν πάρουμε ένα μάξι εγκαταλελειμμένο στο βουνό επάνω, έτσι, και κάτσουμε μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα ώρες, θα το κλέψουμε. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε λοιπόν, άρα αυτό το σύστημα καθυστερεί, οπότε ο κλέφτης καθυστερώντας το παρατάει και φεύγει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι μια ελπίδα. Το immobilizer. Το immobilizer όπως το βλέπουμε είναι όλα μαύρα καλώδια. Πιάνεις 15 σημεία στο αυτοκίνητο πάνω και δεν επιτρέπεις στον κλέφτη ούτε να κόψει και να ενώσει καλώδια, γιατί αυτομάτως δεν ενεργοποιούνται οι ρελέδες που έχει μέσα, το σύστημά του δηλαδή, ούτε αν αντιστραφεί, δηλαδή τα βάλει ανάποδα τα καλώδια, πάλι να ξεκινήσει. Αυτό διαβάζεται με ένα ηλεκτρονικό κλειδί, το οποίο έχει ένα πομπό μέσα του και μας επιτρέπει εμάς, μόλις βγούμε από το αυτοκίνητο, σε 20 δευτερόλεπτα, αν δεν βάλουμε το κλειδί και το βγάλουμε, δεν ξεκινάει το αμάξι μας. Αυτό είναι ένα πρόσθετο στοιχείο που χρησιμοποιούν και οι καινούργιες εταιρείες. Περίπου 5.500 αυτοκίνητα που αφαιρέθηκαν από πιλωτές, από δρόμους, από γκαράζ, είναι ο απολογισμός των κλεφτών στην Ελλάδα το τελευταίο χρόνο, αλλά και κάθε χρόνο περίπου τα ίδια νούμερα αγγίζει η δράση των κλεφτών. Τα θύματα, ανυπεράσπιστα πλέον, καταφεύγουν στη λύση της αγγελίας στις εφημερίδες, αλλά και στα διάφορα γραφεία απολειών. Είναι όμως αυτή πραγματικά η λύση του προβλήματος? Απ' έξω έχω μάθει στη Γερμανία, όπου έχω ζήσει και στις διάφορες άλλες χώρες, υπάρχουν διάφορα γραφεία τα οποία βρίσκουν. Ναι. Επαμοιβή. Στην Ελλάδα... Πώς τα βρίσκουν αυτά, κύριε Χατζηδημητρίου? Έχουν διασυνδέσεις. Ναι. Ο ένας λέει στον άλλον και πάει λέγοντας. Ναι. Στην Ελλάδα αυτό το πράγμα η εισαγγελία το θεωρεί εκβίαση. Ή μεσολάβηση σε εκβίαση. Ναι, αλλά δεν έχει γίνει πρακτική πια. Δηλαδή, ναι, αμέσως μόλις χάσει το αυτοκίνητό σου, θα σου τηλεφωνήσει κάποιος να σου πει 1,5-2 εκατομμύρια. Μπράβο. Αλλά συμβαίνει και το εξής. Ότι προτιμάνε οι αρχές
να χάσει κάποιος ένα αυτοκίνητο της τάξης των 10, 15, 20 εκατομμυρίων, παρά να δώσει το 1 εκατομμύριο και να επανακτήσει το αυτοκίνητο. Δηλαδή, προσυλλαμβάνουν τους κλέφτες. Ναι. Ενώ θα ήταν σωστό να πληρωθεί μεν αυτός που κάνει τον εκβιασμό. Ναι. Και αφού η αστυνομία έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα, ναι, να έχει πρώτα ο άνθρωπος το αυτοκίνητο του και μετά να συλλάβει αυτόν που του κάνει τον εκβιασμό. Όχι να προσυλλάβει τον εκβιαστή, διότι άμα προσυλληφθεί ο εκβιαστής, συνήθως ο άνθρωπος δεν παίρνει το αυτοκίνητο. Έτσι που το λέτε όμως, θα πει κανείς ότι να αφήσουμε ασύνδετους τους εκβιαστές. Δεν να... είναι ασυνδοσία. Ο άλλος χάνει 20 εκατομμύρια, θα δώσει ένα 2 εκατομμύρια. Ναι. Δεν το εξασφαλίζει. Τίποτα. Τότε, άμα είναι κλέβουμε μόνο τα αυτοκίνητα και τηλεφωνούμε και φέρουμε 2 εκατομμύρια και πάει λέγοντας. Μα και σε ένα δικαστήριο, μα πάντως το μονομελές με τις επιταγές. Ναι. Όταν κάποιος δεν έχει πληρώσει κάποιον την επιταγή και εκείνη τη στιγμή μπροστά στον ενώπιο του Προέδρου και του εισαγγελέας του δώσει το χρήμα της επιταγής και ο άλλος ζητάει τους στόχους, ο εισαγγελέας από πάνω συνήθως του λέει: πάρτε αυτά, διότι ούτε εγώ ούτε ο πρόεδρος θα του δώσει τα λεφτά και θα χάσει τα λεφτά. Στις εισαγγελίες το έβαλα αμέσως, την ίδια ημέρα, αλλά δεν μου το πήρανε. Μου το βάλανε στην αγγελία μετά από 3 μέρες περίπου, όπου δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει η εφημερίδα. Μου τηλεφώνησε κατευθείαν κάποιος, ο οποίος μου είπε ότι έχει το αυτοκίνητό μου, ότι ζητάει 200.000 και αν του τα δώσω, θα μου το δώσει. Του είπα, δεν έχω, αλλά θα τα βρω. Θα σε ξαναπάρω, μου λέει. Πριν κλείσει, του είπα, για να στα δώσω θα πρέπει να μου πεις στοιχεία του αυτοκινήτου μου. Ξαναπήρε, αλλά τα στοιχεία που μου δώσε ήταν αφηρημένα και όχι συγκεκριμένα, οπότε όπως καταλάβαμε, δεν ήταν ο κύριος αυτός που είχε πάρει το αυτοκίνητο. Από το ίδιο βράδυ που έβαλα την αγγελία, που δημοσιεύτηκε η αγγελία, συγκεκριμένα στις 30 του μηνός, άρχισαν το τηλέφωνο. Μετά τα μεσάνυχτα με πένανε διάφοροι και μου λέγανε: έχουμε το αυτοκίνητό σου, δώσε μας άλλος 150, άλλος 200, άλλος 250.000 για να πάρεις το αυτοκίνητο. Εγώ, για να πιστώ ότι κάποιος από αυτούς έχει στην κατοχή του το αυτοκίνητο, τους ρώταγα να μου πούν διάφορα χαρακτηριστικά του αυτοκίνητου. Δύο-τρεις από αυτούς κατευθείαν μαζί άρχισα και τους έκανα διάφορες ερωτήσεις, κλείσαν το τηλέφωνο και δεν με ξαναενοχλήσαν. Απειλούσανε. Συνεχόμενες απειλές σε κάθε τηλέφωνο. Αλλά αυτοί που απειλούσανε δεν είχαν και το αυτοκίνητο. Δεν απειλούν ότι μπορούν, θα μου κάνουν κάτι κακό. Μου λένε, έλα, το πήρες απόφαση. Έχεις τα λεφτά να έρθεις αυτή τη στιγμή να πάρεις το αυτοκίνητο. Έκανα πολλά πράγματα. Πήρα πολλά τηλέφωνα από τις αγγελίες, τους άλλους κυρίους, τους παθόντες σαν και μένανε. Με ορμήνεψαν πάρα πολλοί ανθρώποι. Είδα ότι στους 10 που τηλεφώνησα από τις αγγελίες, οι 9 είχαν δώσει τα 200, τα 300 ή τα 500 χιλιάρικα. Είχαν πέσει στην παγίδα αυτών των ανθρώπων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, φυλάχτηκα εγώ. Μετά από 2 μέρες που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα, με πήρε κάποια κυρία και μου λέει: είμαστε από κάποια τράπεζα ευρέσεως αυτοκινήτων, χαμένων αυτοκινήτων, εν πάση περιπτώσει. Και τους λέω, ναι, πώς δουλεύετε, ας πούμε. Και άρχισε και μου έλεγε διάφορα πιθανότητες που μπορεί να πήγε το αυτοκίνητο, πώς μπορεί να μου το κλέψανε. Με ρώταγε αν είχα αφήσει πουθενά σε συνεργείο το αυτοκίνητο με τα κλειδιά πάνω, αν πήγα σε κάποιο νυχτερινό κέντρο που να είχα αφήσει σε πάρκινγκ το αυτοκίνητο. Κάτι τέτοια μου έλεγε, ότι μπορεί να μου το παραποιήσουν, να το κάνουν μαϊμού. Και τελικά της λέω, εντάξει, εσείς πώς μπορείς να βοηθήσεις ώστε να βρεθεί το δικό μου αυτοκίνητο? Και μου λέει, περάστε από εδώ από τα γραφεία μας, να μου δώσετε 25.000 συν το ΦΠΑ και εμείς έχουμε πανελλαδικό κύκλωμα, οπότε θα ενημερώσουμε όλα τα συνεργεία της Ελλάδος, διάφορους άλλους γνωστούς μας, όπου και να πάει το αυτοκίνητό σας, δεν πρόκειται να το καταστρέψουν ή να το αλλοιώσουν, γιατί στο συνεργείο θα δούνε τον αριθμό πλαισίου, ενώ η αστυνομία κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να το ελέγξει. Της είπα ότι εντάξει, θα το σκεφτώ και θα σας πάρω τηλέφωνο. Μου έδωσε διεύθυνση, τηλέφωνο κτλ. Μάλιστα λέγεται κάποια κυρία Αλευρά. Αλλά το ίδιο βράδυ δέχτηκα άλλο τηλέφωνο από έναν εκβιαστή ο οποίος συνεχίζει να με παίρνει. Το μεσημέρι με πήρε η κυρία Αλευρά. Το ίδιο βράδυ
Μάλλον στις 11 η ώρα το βράδυ της ίδιας μέρας με παίρνει αυτός που συνεχίζει να με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Έχεις τα λεφτά έτοιμα?» Λέω «Όχι, δεν τα έχω τα λεφτά έτοιμα γιατί δεν μου έπεισες ότι έχεις το αυτοκίνητο στην κατοχή σου». Και μου λέει «Μην περιμένεις να σε σώσει η αλευρά. Αν δεν φέρεις τα λεφτά τώρα, δεν πρόκειται να πάρεις αυτοκίνητο».